Οι ψηφοφόροι στη Τζόρτζια μπορούν να καθορίσουν το ποιο από τα δύο κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγξει τη γερουσία. Μέσα στις 12 ώρες που διαρκούν οι επαναληπτικές εκλογές, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μπορεί να αποκτήσει ένα τεράστιο όπλο. Αφού αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί εναντί των Ρεπουμπλικανών, τότε θα ελέγχει και τα δύο σώματα στο Κογκρέσο. Κατ' επέκταση θα έχει διάπλατο δρόμο να εφαρμόσει απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα το πρόγραμμά του. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα λίγα 24 ώρα μετά τις αποκαλύψεις της Washington Post και το ηχογραφημένο τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον γραμματέα της πολιτείας στη Τζόρτζια, Μπραντ Ρέφενσπέργκερ, αναζητώντας χιλιάδες ψήφους ώστε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση στις προεδρικές εκλογές. Οι Ρεπουμπλικανοί Κέλι Λεφλέρ και Ντέιβιντ Περντιού κατέχουν τις δύο θέσεις αυτή τη στιγμή και έχουν απέναντί τους τον Γιον Όσοφ και τον εδεσιμότατο Ράφαελ Γουόρνοκ. Εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, επικρατεί απόλυτη ισορροπία 50-50 στη Γερουσία, η οποία όμως σπάει με την ψήφο της Δημοκρατικής Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.